τον κύριο Πολάκη, να είναι συγκεντρωμένο. Θα σας δώσω μετά το λόγο να μιλήσει ο κύριος Πολάκης. Ναι, κύριε Πολάκη. Κύριε Βορύδη, είστε καλός συνδικαλιστής. Ναι, είχατε περάσει από τα πανεπιστήμια. Τύχαμε λίγο ίδια περίοδο. Στο λίγο πιο μεγάλος, αλλά τύχαμε και πολύ έντονα μια περίοδο. Εγώ έχω στο γραφείο μου τη φωτογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Εσύ όμως έχεις φωτογραφηθεί με τη φωτογραφία του Γιώργου Παπαδόπουλου, λέγοντας να κρεμίσουμε ό,τι και όποιον μας σταματήσει. Για να ξέρουμε τι πολιτισμικό φορτίο κουβαλάει ο καθένας στην καρδιά και στο μυαλό του, για να λέει αυτά που λέει. Πρώτον αυτόν για να ξεκαθαρίζουμε. Διότι εμείς κάποια πράγματα θα κάνουμε εκβιαζόμενοι και με το μαχαίρι στο λαιμό και θα τα αλλάξουμε, γιατί θα το ισορροπήσουμε το πράγμα και θα το αλλάξουμε. Εσάς είναι μέσα στο DNA σας να τα δώσετε όλα. Κάτσε. Δεύτερο. Όπως έχετε δει στο χώρο της υγείας, αυτό το διάστημα βγαίνουν πολλά στη φορά. Το λέω αυτό για το νεοφιλελεύθερο που είπατε πριν, έτσι. Λοιπόν, εσείς προσωπικά μπορεί να μην είστε ανακατεμένος στο κελπνό, αλλά αυτές τις ημέρες βγαίνουν κάποια πράγματα στον Τινάν, που εκεί έχετε νομοθετήσει, αν δεν απατώμε, για το πέρασμα του Τινάν με αυτό που τώρα μπήκε με τα βραχιολάκια στη φυλακή, τον αξιοπρεπέστατο κύριο Μαρτίνη, έτσι. Έχετε νομοθετήσει για να περάσει σε μια νύχτα στην Τράπεζα Πειραιώς. Εσείς δεν το έχετε κάνει αυτό το πράγμα. Αυτά τώρα πρέπει να ερευνηθούν όλα. Για να δούμε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η ομιλία σας, παρότι όμορφα συνδικαλιστική, δείχνει το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχετε περιπέσει. Διότι ποντάρετε εδώ και 1,5 χρόνο στην αριστερή παρένθεση. Όμως, δεξιά παρένθεση της νέας ηγεσίας που έχετε θα έχουν. Και όχι αριστερή παρένθεση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης ΑΝΕΛ. Καταλάβετε το καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη.